Πήγαινε πιο γρήγορα, ρε αμαξάρα μου. Ωχ, κουδούνι. Μα ποιος να είναι άραγε τέτοια ώρα. Ωχ, γεια σου Ντανίλ. Γεια σου Κώστα, μπορώ να περάσω? Εννοείται, παίρνω μέσα, μη στέκεσαι έξω. Τι να θέλει άραγε, αλλά και γιατί είναι στεναχωρημένος? Τι ακριβώς έχεις? Hey, μάνα μου, με έχει ζαλίσει. Τι εννοείς, τι σου έκανε? Μου λέει, έπλυνε τα χέρια σου, έπλυνε τα δόντια σου, μη λερώσεις την μπλούζα σου. Μα εγώ θέλω να λερωθώ, ρε φίλε. Α, ώστε έτσι, εγώ νομίζω μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό. Έλα μαζί μου. Ώστε είπες ότι θες να λερωθείς, ε? Εδώ έχουμε διάφορα υλικά και κάποια χαρτάκια. Θα διαλέγουμε δύο διαφορετικά χαρτάκια και ό,τι υλικό έχει από αυτά θα το βάζουμε στο πιάτο και θα βουτάμε μέσα το κεφάλι μας. Ανάμεσα σε αυτά όλα τα χαρτάκια υπάρχουν και κάποιες βοήθειες. Δηλαδή, κάπου μπορεί να έχει χάρτο μάγειλα για να μπορείς να σκουπιστείς. Οπότε με λίγα λόγια θα περάσουμε τέλεια. Ωραία, είμαι έτοιμος, πάμε. Λοιπόν, θα παίξουμε πέτρα μολύβι σαλίδι χαρτί σε κάθε γύρο για να βλέπουμε ποιος θα αρχίζει πρώτος, ωραία. Πάμε. Πέτρα μολύβι σαλίδι χαρτί. Βασικά δεν ξέρω γιατί πρέπει να χαίρομαι, αλλά τέλος πάντων θα διαλέξω το πρώτο χαρτάκι, αυτό που είναι διάλεξε προϊόν. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει πως θα διαλέξω εγώ ένα προϊόν από όλα αυτά και θα το βάλω στο δικό σου πιάτο. Ωχ, δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η ιδέα. Σε παρακαλώ, μην μου βάλεις κάτι κακό. Επειδή είμαι άνθρωπος κουλτούρας και σε λυπάμαι, θα σου βάλω τα χαριδάκια. Ωραία, λοιπόν, τώρα θα διαλέξω εγώ. Και είμαι, παιδιά, τόσο τυχερός που γλίτωσα ένα χαρτάκι και θα πάρω τώρα μόνο ένα υλικό. Κοίτα τι έχει, πατατάκια. Τώρα θα έχουμε ίδια και θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Ωραία. Οπα. Έτοιμος. Ωραία, τώρα διάλεξε εσύ δύο δικά σου χαρτάκια και θα βουτήξουμε και οι δύο. Διάλεξε. Λοιπόν, θα πάρω αυτό εδώ. Μωρομάντιλο. Τώρα που θα διαλέξω κι άλλο χαρτάκι, παλερωθώ και θα μπορώ να σκουπιστώ με το μωρομάντιλο. Α, είδες, τώρα θα σου φανεί χρήσιμο το μωρομάντιλο. Άντε, διάλεξε τώρα ένα χαρτάκι για να βουτήξουμε. Οχ, για να δούμε. Μακάρι να έχεις το αυγό. Κέτσαπ! Θα γίνεις κούκλος, ντομαντούλα θα γίνεις. Αλλά έχεις το μωρομάντιλο, οπότε μπορείς να σκουπιστείς. Άντε, πάρ' την κέτσαπ σου και βάλε. Αλλά μην το λυπηθείς, έτσι. Ναι. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να λερωθούμε? Ναι, είμαι έτοιμος. Λοιπόν, με το ένα, με το δύο, με το τρία. Αχ, μακάρι να σε έβλεπε τώρα η μαμά σου, θα είχα σκάσει στα γέλια. Όχι, τέλος πάντων, είσαι τυχερός που έχεις εσύ μωρομάντιλο. Άντε, σκουπίσου τώρα. Πάει αυτή η μορφιά. Λοιπόν, ας ανακατέψουμε. Και θα διαλέξω αυτό. Και είναι... Γιατί τέτοια τύχη, αυγό? Καλά να πάρεις. Ας το πάρω αυτό και ας διαλέξω ένα ακόμα χαρτάκι που είναι... Ευτυχώς είναι κενό και δεν θα έχω τίποτα άλλο πέρα από αυγό. Έλα, βάλε εσύ τώρα αυγό στα πατατάκια σου και ανακάτεψε καλά. Κάτσε καλά και μην μιλάς πολύ, διάλεξε πρώτα και μετά. Οκ, θα διαλέξω. Λοιπόν, για να δούμε... Καφές! Χαχα, να μάθεις να με κοροϊδεύεις. Τώρα εσύ τα έχεις μαζί και καφέ. Λοιπόν, θα διαλέξω άλλο ένα, ελπίζω να είμαι τυχερός αυτή τη φορά. Για να δούμε... Φρυγανιά! Λοιπόν, ας ρίξουμε τώρα τα υλικά μας. Ωραία, και τώρα ας ανακατέψουμε. Ας τα ανακατέψω κι εγώ. Ιου. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να βουτήξουμε? Ναι, είμαι έτοιμος. Με το 3, 1, 2, 3. Φου, το νιώθω την αυγουλίλα. Ιου, βρωμάει.
Λοιπόν, βρωμάει πολύ, αλλά επιτέλους λερώθηκα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο τρίτο γύρο. Θα διαλέξεις τώρα εσύ πρώτος χαρτί. Διάλεξε δύο χαρτάκια. Λοιπόν, για να δούμε. Λάδι! Χαχα, Λάδι, είσαι πάρα πολύ τυχερός, καμάρι μου. Αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου. Θα κολλάει απάνω μου και θα είναι απέσιο. Άντε, διάλεξε και το άλλο σου χαρτάκι. Καλά. Για να δούμε τι είναι αυτό. Μουστάρδα! Εσύ δεν ήθελες να λερωθείς, ορίστε θα λερωθείς. Ναι, αλλά όχι και έτσι. Άσε τώρα τις γκρίνιες, γιατί το challenge είναι challenge και θα το υποστείς. Καλά, αφού είπα να λερωθώ, θα λερωθώ. Ας κάσει η μαμά μου. Τέλος πάντων, ας διαλέξω εγώ. Ωραία. Μερέντα, αυτό δεν θα είναι καθόλου καλό μαζί με πατατάκια. Ας πάρω και το άλλο μου χαρτάκι. Φρουτόκρεμα, μα γιατί σε μένα όλα αυτά. Χαχαχα, πάρτα τώρα. Ξέρεις κάτι, γελάει καλύτερα πως γελάει τελευταίως. Θα σε δω στον επόμενο γύρο, τέλος πάντων. Ας τα βάλουμε τώρα στο πιάτο μας και να ανακατέψεις πολύ καλά. Εντάξει, Ωραία, νομίζω είναι αρκετό. Ας βάλουμε τώρα τη μερέντα. Φου, το βλέπω και αηδιάζω, θα κάνω εμετό. Εγώ τώρα τι να πω, ήλιου. Συγγνώμη, τώρα εγώ πρέπει να βάλω εκεί πέρα το πρόσωπό μου. Φου, το δικό σου φαίνεται πολύ αηδιαστικό. Είσαι έτοιμος να βουτήξουμε τώρα, Κώστα? Δεν θα το έλεγα, αλλά αναγκαστικά πρέπει. Με το ένα, με το δύο, με το τρία. Φου, βρωμάει πάρα πολύ. Και το δικό μου βρωμάει περισσότερο. Λοιπόν, Δανίλ, είσαι έτοιμος να διαλέξουμε ξανά? Ναι, άντε πάμε. Λοιπόν, θα διαλέξω αυτό και είναι... Δεν είναι τίποτα, ευτυχώς. Τυχερέ, ζηλεύω. Τυχερός, αλλά με αυτό το πράγμα δεν ξέρω. Ας διαλέξω και το τελευταίο. Μαγιονέζα, μα καλά είμαστε σοβαροί. Και τώρα είναι η δικιά σου σειρά να διαλέξεις. Για να δούμε. Διάλεξε προϊόν, την πάτησες, Κώστα. Όχι ρε φίλε, εγώ σε βοήθησα, σε παρακαλώ, κάνε και εσύ τίποτα σωστό. Θα το σκεφτώ πολύ σοβαρά. Άρε Κώστα τυχερέ, άντε πάρ' το αλεύρι τώρα. Είσαι πολύ άδικος, εγώ σου έδωσα πατατάκια, κάτι που είναι πολύ καλό και εσύ μου δίνεις αλεύρι. Είσαι σοβαρός. Μα με το αλεύρι θα γίνεις κούκλος. Άντε πάρε το δεύτερο χαρτάκι σου και ελπίζω να σου τύχει αυγό. Τυρί, ό,τι γυρότερο, συγχαίρνω με το τυρί. Τέλος πάντων, πάρε το τυρί και να ρίξουμε τα υλικά μας. Ωραία, νομίζω πως είναι εντάξει, ας βάλω τώρα και το αλεύρι. Ωραία, ας βάλω εδώ το στο μισό. Και εγώ είμαι έτοιμος. Φου, είναι πολύ αηδιαστικό. Ωραία, είσαι έτοιμος να κάνουμε μία πολύ ωραία βουτιά? Ναι, είμαι έτοιμος. Με το 3, 1, 2, 3. Φου, είναι απέσιο. Έλα, Δανίλη, νομίζω πρέπει να σε κάνω λίγο πιο όμορφο, εσύ τι λες? Μην το κάνεις, σε παρακαλώ. Καλύτερα να τη φας. Α, δεν φτάνει αυτό, κάτσε λίγο ακόμα, έτσι. Όχι, Λίγο. Έτσι, κουκλή να είσαι, να είσαι πολύ κούκλος. Άμα σε έβλεπε τώρα η μαμά, θα τρώγες μια γερή παντόφλα. Άντε Κώστα, πάμε στο επόμενο ράμος, δεν μπορώ άλλο. Δεν αντέχω, άντε, διαλέγω. Μέλι! Σου είπα εγώ ότι γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Τι να πω στη μαμά. Έλα μη μιλάς και πάρε και το επόμενο χαρτάκι να τελειώνουμε. Δεν μπορώ να κάθομαι εγώ έτσι. Άντε, διαλέγω πάλι. Έλα τυχερούλη, για να σε δούμε. Αλεύρι! Λοιπόν, ήρθε η σειρά μου και θα τα πάρω και τα δύο μαζί. Ανυπομονώ να δω τι έχω. Ελπίζω κάτι όχι κακό. Μαγιονέζα πάλι, ήου. Και το δεύτερο χαρτάκι είναι κρέμα. Μα γιατί σε μένα? Έλα, άντε να τα βάλουμε για να τελειώνουμε με αυτό το challenge. Είναι πολύ αηδιαστικό. Τέλος πάντων, ας τα ανακατέψω.
Και εγώ τι να πω, κοίτα εδώ, είναι σαν εμετός. Λοιπόν, με το 3 βουτάμε. 1, 2, 3. Φου, έχει μπει στο στόμα μου αειδιαστικό πράγμα. Πω, Κώστα, πώς είσαι έτσι? Ναι, γιατί εσύ νομίζεις είσαι καλύτερος, ε? Λοιπόν, ας διαλέξω εγώ, γιατί δεν έντεγε πάλι. Ελπίζω να έχω κάτι καλό. Ναι ρε φίλε, κλείσιμο στη βρύση, τα λέμε! Λοιπόν παιδιά, τώρα διαλέγω εγώ. Ελπίζω να μην μου τύχει κάτι κακό. Στείλε selfie στη μαμά σου! Α, τι τέλεια φρεσκαδούρα! Σε τι έφυγες τελικά? Δεν θα το πιστεύω, δεν ξέρω τι να κάνω. Πρέπει να στείλω φωτογραφία στη μαμά μου. Άντε, τι περιμένεις? Θα σκάσω πλάκα σήμερα, ναι! Θα με διώξει από το σπίτι! Έλα, έλα, μήπως θα σε τραβήξω εγώ φωτογραφία, έλα, για φέρε, για φέρε. Τι τέλειος που θα είσαι! Είσαι έτοιμος, κούχλος, τουφτούμι σε ματιάξω! Οχο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Έλα, έλα, πάτα το! Καλά! Να ξέρεις, ήσουν πολύ τυχερός σε όλα τα rounds. Τώρα θα σε πάρει τηλέφωνο λογικά και η μαμάκα σου και την έτσι. Κάτσε! Χτυπάει! Οχο, όχι. Πάτε στο κουδουνάκι, το κάμπανο κουδουνάκι για να μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι και τα λέμε...